καταγραφή κληροτεμαχίων στο κτηματολόγιο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης. Υπόμνημα σχετικό με το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει. Σας διάβασα τον τίτλο. Πάω τώρα παρακάτω στο κείμενο και λέει: Υπόμνημα σχετικό με το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει για βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, με τη μία αναγνώριση από το κτηματολόγιο των κληροτεμαχίων κατά την ηλεκτρονική προανάρτηση, κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων μέσω τηλεδιάσκεψης 26 Πέμπτου η Δημοτική Σύμβουλη της Λαϊκής Συσπήρωσης, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα. Τώρα, εγώ, κύριε Δημοτική Σύμβουλε και κύριε Πρόεδρε του Αγροτικού Συλλόγου Αρχανών Αστερουσίων, κύριε Μανώλη Καρκαβάτσο, λέω πάρα πολύ απλά, εξηγηθείτε και πείτε μας τι στην ευχή συμβαίνει, γιατί πας να γλιτώσει από τη σκύλα και πέφτει στη χάριβδη ουσιαστικά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουργεράκη. Όντως, κοιτάξτε τώρα, είναι σοβαρό ζήτημα, έτσι. Για προκύπτει πείτε από αυτό που είπατε προηγούμενα, από τη μία αναγνώριση από το κτηματολόγιο των κληροτεμαχίων που είχαν πάρει πρόσφυγες μετά το 22. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι κάνατε όλοι εσείς ή όσους αφορά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει γενικότερα, εσείς μπορεί να το εντοπίζετε στο δικό σας το Δήμο, αλλά λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τα χαρτιά τους, υπέβαλαν τις αιτήσεις τους, κυρίως στους 5 Δήμους οι οποίοι ήταν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης. Τώρα στην προανάρτηση αυτά που έχετε δηλώσει δεν φαίνονται αυτά, λέτε? Βεβαίως, δεν αναρτούνται, δεν φαίνονται, δεν τα παίρνει δηλαδή υπόψη το κτηματολόγιο. Σας το εξήγησαν από το κτηματολόγιο ότι για κάποιο λόγο αυτά δεν γίνονται αποδεκτά ως δικά σας, ας πούμε, κτήματα χωράφια? Σωστά, το κτηματολόγιο αυτό απαντά. Σας είπαν, σας το εξήγησαν αυτό? Αυτό βεβαίως, από το κτηματολόγιο απαντάνε ότι προκύπτουν ως εξής το πρόβλημα. Τα τεμάχια αυτά, τα οποία προέκυψαν από κλήρους, γι' αυτό λέγονται και κληροτεμάχια, απαγορεύονται με βάση το 431 του 68, του 1968 νόμο, να γίνεται κατάκτηση, δηλαδή σπάσιμο. Okay. Αυτό βγάλανε σαν συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να μικραίνει η γη. Αυτή ήταν τακτική από τότε. Μεγάλα τεμάχια. Με συγχωρείτε δηλαδή, κύριε Καρκαβάτσο, εσείς πριν συνεχίσετε, εγώ σας προλαβαίνω. 1968. Αυτό ήταν το καθεστώς τότε. Από το 1968 μέχρι σήμερα, να με συγχωρείτε, και παιδιά κάνατε και εγγόνια κάνατε και μου το πήρατε το κληροτεμάχιο αυτό και μου το μοιράσατε. Δεν ξέρω πώς μου το μοιράσατε, αλλά μου το μοιράσατε. Σημαίνει ότι εγώ που έχω πάρει ένα κομμάτι από αυτό το κληροτεμάχιο δεν φαίνομαι πουθενά, είναι στον αέρα και δεν ξέρω πού θα πάει η τύχη του και πού θα καταλήξει. Προέκυπτος εξής, κυρία Δουλγεράκη, με άτυπες κληρονομιές, με γονικές παρόχες, αυτό που συνήθως στην Κρήτη μπορέσαμε και το κατανέωμα. Αλλά τώρα σαν ιδιοκτήτη μέχρι με αφήνει απέξω. Μέχρι το 2012 που διορθώθηκε ο νόμος για την κατάτμιση. Δηλαδή επιτρέπει πια την κατάτμιση. Άρα από το 1968 μέχρι το 2012 όλες αυτές οι δυτικές πράξεις οι οποίες υπήρχαν είναι εκρεμή. Δεν μπορεί λοιπόν με βάση αυτή την προγόνηση το κτηματολόγιο δεν την αναγνωρίζει. Μα με συγχωρείτε, αφού λέτε ότι διορθώθηκε με νόμο το 2012, πώς προκύπτει και πάει στον πρώτερο νόμο του? Από το 2012 και μετά, κυρία Δουλειά. Ναι, αλλά λέτε διορθώθηκε από το 2012 και μετά. Ναι, εκείνη, ο 461 το 2012 έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Εκείνη γιατί δεν χρησιμοποιούν τον νόμο? Αυτό το μεσοδιάστημα από το 1968 μέχρι το 2012 προκύπτει αυτό το ζήτημα που βάζει σήμερα το κτηματολόγιο. Και κρέμονται τώρα αυτές οι εξελίξεις της άτυπης κληρονομιάς, του λόγω τιμής, ας πούμε, των παιδιών επί της ουσίας, γιατί μοίρα και έτσι πάει, διατηματικά και βέβαια και στην πορεία σε τρίτους. Αυτό, κυρία Δουλγεράκη, πέραμε στο Δημοτικό. Μα πώς τα καταφέρανε όλα αυτά, και, δηλαδή πώς εξηγείται όλο αυτό και πώς το καταφέρανε όλο αυτό το μπέρδεμα? Ακούστε, έχουμε ξανακουβεντιάσει μαζί. Έχουμε δώσει τη διάσταση, προκύπτουν και προηγούμενο διάστημα οι δασικοί χόρτες και το κτηματολόγιο. Δέστε κάτι. Και το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Που θα πρέπει να γίνει σωστά, βέβαια, και να κατανέμεται σωστά η διαδικασία της καταγραφής. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα, γιατί αυτό είναι και αυτό ένα παράδειγμα, με ποιους τρόπους, γιατί εδώ είναι η κυρίαρχη λογική,
πού οδηγεί αυτή η κατεύθυνση. Δέστε να δείτε κάτι. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο το φέραμε. Μάλλον ήρθε και στη Βουλή αυτό. Αλλά ήρθε εντελώς επιδερμικά. Να διευθετηθεί βέβαια η διαδικασία, έτσι, να κατοχυρωθούν τα τμήματα που έσπασαν και να τα κατοχυρώσει ο ιδιοκτήτης, και αυτό είναι το σωστό, με νομοθετική ρύθμιση να το πάρουν πίσω δηλαδή από την εκτέλεση. Όμως πρέπει να δούμε και το πού βαδίζει αυτή η δουλειά. Δέστε, στο Καστέλι, ας πούμε, το αεροδρόμιο, υπήρξε παρόμοιο ζήτημα. Έγινε μια τροπολογία, δηλαδή με τις αποδοτηλώσεις. Βέβαια, το Καστέλι είναι μια μεγάλη επενδυτική εξέλιξη, η οποία έχει προοπτική και ανάπτυξη με στο βαθμό όπως αλλά λέτε αυτή. Ότι το φέρανε και το λύσανε, αυτό λέτε. Ναι, λύθηκε και καλά κάνανε και το λύσανε. Ωραία. Και πληρωθήκαν οι παραγωγοί. Οι άνθρωποι. Γιατί δεν το κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις, λέτε, που να το κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να το κάνουν. Να το διευθετήσουν λέει, νομοθετικά, εδώ πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο και σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί δηλαδή, παράδειγμα, άλλη μια φάπα στο μικροβιοπαλαιστή αγρότη να πληρώνει. Είναι του περιβάλλοντος. Συμβολογράφους, έτσι, για να αποδείξει το αυτονόητο της ιδιοκτησίας, που δεν φταίει και αυτός. Γιατί το έδωσε σαν κλήρο, έτσι, και το απαγόρευσε το δικαίωμα να του κάνει τμήματα. Μα εδώ λοιπόν έρχεται πάλι αυτό που φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και είναι και η προοπτική που δίνεται. Οι επενδυτές τώρα, κυρία Δουλιαράκη, για να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα, πώς συνδέεται αυτό το ζήτημα, να το δούμε. Δασικοί χάρτες και κτηματολόγιο. Και οι δασικοί χάρτες βγάζουν εκτός από το κτηματολόγιο τμήματα που ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί όσον αφορά τις εξαγγελίες που πρόσφατα οι κινητοποίησεις των αγροτών ανάγκασαν τον Υπουργό. Καλά, είπε ο Στράκας ότι έχουμε ένα εξάμεινο μπροστά μας. Καλά, θα έχουμε και μπράβο δεύτερο εξάμεινο, αλλά λοιπόν, μέχρι το εξάμεινο. Σε αυτό το εξάμεινο βλέπουν τώρα, ας πούμε, οι ιδιοκτησίες να βγαίνουν εκτός. Μέχρι να διευθετηθεί. Στο κτηματολόγιο εννοούμε. Δέστε όμως μια διαφορά η οποία είναι σοβαρή διαφορά. Οι επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι μικρούλιτες. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ΑΠΕ, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά ας πούμε, με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μελέτης, μετά με την μελέτη την περιβαλλοντολογική έγκριση, στη συνέχεια με διαδικασίες fast track, παίρνουν το δικαίωμα της αδειοδότησης για να εγκαταστήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάτε για, μιλάτε για δύο μέτρα και για δύο σταθμά. Ακούστε λίγο, να δείτε το συλλογισμό μου. Αυτή η εξέλιξη δικαιούται ο επιχειρηματίας επενδυτής να μην ρωτήσει σε κανένα και την παίρνει. Ο μικροϊδιοκτήτης, ο πρόσφυγας που πήρε την κληρονομιά από το κλήρο της αντικατάστασης αυτής της, δεν μπορεί να το μεταβάσει το γιο του. Το κοπέλι. Και το βγάζει το κλιματολόγιο έξω. Ο επενδυτής μπορεί, ο γιος του πρόσφυγα δεν μπορεί. Άρα λέτε ότι χρειάζεται και σε αυτή την περίπτωση οπωσδήποτε παρέμβαση και νομοθετική ρύθμιση. Βεβαίως. Για αυτά τα ευτράπελα τα οποία χρειάζονται, αυτό καταλαβαίνω, έχετε έρθει σε κάποια άμεση επαφή είτε με το Υπουργείο, είτε μέσω κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έχει προωθηθεί το θέμα ή με τη διαπίστωση και με την προανάρτηση το πρώτο πράγμα που έγινε από εσάς ήταν το θέμα αυτό να περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είπε ομόφωνα ότι ναι ρε, έχετε δίκιο και θα το στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Τι έχει γίνει? Έχουμε εντοπίσει λοιπόν το πρόβλημα. Αποδεικνύουμε γιατί γίνεται αυτό το πρόβλημα. Είναι μεγάλη πόλη. 9 στους 10 από αυτούς οι οποίοι έχουν τέτοια δικαιώματα είναι εκτός από το κτηματολόγιο. Η στάση δικιά μας είναι να το αναδείξουμε το πρόβλημα και βέβαια πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί το ξέρουμε όλοι αυτό το ζήτημα. Ειδικότερα η περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων από το Τεφέλι και μέσα, όλοι εκείνες τις περιοχές ήταν περιοχές με κλήρους και πυροτεμάχια δηλαδή που δόθηκαν στους πρόσφυγες. Εκείνη η πολύ λογική λέει ότι πρέπει να το αναρτήσουμε, να το σηκώσουμε ψηλά. Έφτασε στη Βουλή, αλλά σας είπα εντελώς επιδερμικά, χωρίς να αποδεικνύει την προοπτική και την ουσία που δίνουν αυτοί, και εμείς τη διεκδικούμε τώρα. Έτσι, να το. Το επιδερμικά τι σημαίνει πέρασε στη Βουλή, δηλαδή το είδαν, το άκουσαν, θέλετε να πείτε, το διάβασαν, αποφάσισαν κάτι? Όχι βέβαια ακόμα. Όχι βέβαια, απλά ο κύριος Υπουργός έδωσε ένα δικαίωμα να αξιοποιήσει λέει, τη δυνατότητα κατοχύρωση
της ιδιοκτησίας σου με τις γνωστές διατάξεις του νόμου μέχρι το 2024. Δηλαδή τι σημαίνει μηχανική, σιολογράφη, νομική, ξανά μανά τα ίδια, ξανά μανά. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο διεκδίκεται? Διεκδίκουμε λοιπόν νομοθετική ρύθμιση σε αυτό το ζήτημα. Νομοθετική ρύθμιση με το δικαίωμα που παίρνει ο επενδυτής επιχειρηματίας να κάνει fast track στις περιουσίες μας κοντά μας ζητά, και εμείς έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίξουμε το δικαίωμα που έχουμε στη γη. Αυτή δεν μιλάμε για μεγάλες αγροτικές μεταλλές, μιλάμε για 15-20 στρέμματα σε κάθε κλήρο. Έτσι πάει τουλάχιστον, δεν είναι μικρή. Άρα λοιπόν, να μπορέσουν να καταγραφούν στο κτηματολόγιο αυτά τα κληροτεμάχια χωρίς καμιά επιβάρηση στα λαϊκά στρώματα, γιατί είναι κάτι αυτή. Το πάρει πίσω δηλαδή. Αν μπορούμε εμείς να το καταπληρώσουμε. Τι από τώρα. Από το 68 μέχρι το 12, μια επίμαχη περίοδος που αφήνει εκτός και χάνεται ουσιαστικά ο κλήρος. Γιατί αυτό σημαίνει, αλλιώς μπαίνει σε περιπέτεια, και περιπέτεια σημαίνει δικαστικά έξοδα και όλα τα υπόλοιπα, να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, έτσι όπως τα ξέρουμε, τουλάχιστον από το κτηματολόγιο. Αυτή είναι και η μεγάλη ουσία, λέτε, κύριε. Αυτή είναι η μεγάλη ουσία, αλλά η σημασία, κύριε Αγγλουγεράκη, μέσα από αυτές τις ουσίες να αναδείξουμε τις ωρέξεις. Δρομολογούνται λοιπόν εξελίξεις τέτοιες με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μάλιστα. Και για τους επενδυτές έχουν όλα δικά τους, ενώ για τον μικροϊδιοκτήτη, για τους καταπατητές ενδεχομένως έχουν όλα τα μέσα δικά τους να το ξεπεράσουν. Έτσι, να αναπτύξουν και να επενδύσουν πάνω στη γη μας, χωρίς να μας ρωτήσουν, και το δικαίωμα να κατοχυρώσουμε τον κλήρο. Ενδεχομένως εδώ τώρα είναι και μια προσφορά του κράτους στον πρόσφυγα που ήρθε. Δεν το έχουμε. Μάλιστα. Κατανοητό. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Νομοθετική ρύθμιση, αυτό το οποίο χρειάζεται, και φαντάζομαι ότι θα γίνουν άμεσα και τα επόμενα βήματα από όλους εσάς, έτσι ώστε αυτό το θέμα να συζητηθεί επί της ουσίας και να έχουν γνώση εκεί στο αρμόδιο Υπουργείο ποια είναι πραγματικά η ουσία του θέματος και ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρκαβάτσο. Καλημέρα, καλημέρα σας. Από τον 984.